κύριος Μαυρομάτης, πρόεδρος του ΚΕΒΕ. Κύριε Λαμπρίδη, καλώς ήρθατε. Κύριε Μαυρομάτη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Λαμπρίδη, όπως σας ακούσαμε το πριν στη συνέντευξη τύπου, μάλλον φόβο προκαλέσατε με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις σας. Είναι η πεποίθησή μας ότι μέχρι τον Νοέμβριο το αργότερο θα μπούμε στον μηχανισμό στήριξης της ΕΟΚ, γιατί τα πράγματα κατά τη γνώμη μας δεν είναι πλέον ανατρέψιμα. Εμείς έχουμε κάνει την έρευνα μας. Κάθε μήνα κλείνουν περίπου 100 επιχειρήσεις και περίπου άλλα 100 φυσικά πρόσωπα πτωχεύουν. Με αυτά τα δεδομένα και με μία εσωτερική έρευνα μεταξύ των μελών μας, υπολογίζουμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο θα βγουν στην ανεργία ακόμα 30.000 άτομα. Σήμερα με 28.000 άνεργους, κύριε Ποταμίτη, το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βρίσκεται στα όρια του. Δηλαδή μιλούμε ότι οι έσοδα-έξοδα περίπου ισοζυγίζουν. Φανταστείτε αν το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα χάσει εισφορές από ακόμη 30.000 άνθρωπους, εργαζόμενους, και όχι μόνο, αλλά θα κληθεί να τους καταβάλει ανεργιακό επίδομα και ταμείο πλεονασμού. Πού θα βρεθούν, κύριε Ποταμίτη, αυτά τα λεφτά? Είναι σε αυτήν την περίπτωση για την οποία μιλάτε ότι θα αναγκαστούμε να μπούμε στο μηχανισμό? Αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο αυτό. Είναι ένας από τους παράγοντες. Διότι εσείς εκλαμβάνετε ως δεδομένο, ως προϋπόθεση του συλλογισμού, ότι η παρούσα κατάσταση θα συνεχίζεται έτσι μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, συνεχίζεται. Ενώ θεωρούμε και θεωρεί και η πολιτική ηγεσία ότι θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα να κοπήσει τις παρούσες πορείες. Δυστυχώς η ταχύτητα με την οποία οδηγούμαστε προς το βάραθρο αυξάνεται αντί να μειώνεται. Αυτά που ακούμε είναι οι μη μετρά τα οποία δεν μπορούν να ανατρέψουν αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εμείς από την ίδρυσή μας, από τον Ιανουάριο, είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών. Έχουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές μειώσεις στους μισθούς και τα ωφελήματα των υψηλά αμοιβωμένων δημοσίων υπαλλήλων και του ημικρατικού τομέα, για να μπορέσει το κράτος να ισοζυγίσει τα έσοδα και τα έξοδα. Όπως κάθε νουνεχής επιχειρηματίας προσπαθεί να επιβιώσει με αυτόν τον τρόπο στη σημερινή δύσκολη κατάσταση, πιστεύουμε ότι και το κράτος πρέπει πλέον να πάψει να δανείζεται. Γιατί πόσα δάνεια έχουμε, στραγγίσει την αγορά από ρευστότητα. Αλλά θεωρείτε ότι όλα αυτά πλέον είναι εκ των υστέρων, δεν υπάρχει λόγος, διότι θα μπούμε στο μηχανισμό ούτως ή άλλως. Είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί η κατάσταση. Υπάρχουν περιθώρια ακόμα, πολύ μικρά. Μάλιστα. Γιατί καραδοκεί η Τρόικα. Κύριε Μαυρομάτη. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Ένα για την πραγματική οικονομία, για τον ιδιωτικό τομέα, και ένα για τα δημόσια οικονομικά. Η ενεργειακή καταστροφή στο Μαρί. Επιτρέψτε μας, θα τοποθετηθείτε όπως κρίνετε και στα θέματα που θέλετε. Αλλά εδώ έχουμε μία εκτίμηση που λέει ότι μέχρι τον Νιόβρη μπαίνουμε μηχανισμό. Είναι εκτίμηση και δική σας ή είναι αναστρέψιμη η κατάσταση? Εξαρτάται από δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, τι θα κάνουμε άμεσα σε σχέση με την αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για να μπορεί η οικονομία να ξαναμπεί στους ρυθμούς λειτουργίας της. Και δεύτερο, τι θα κάνουμε, ποια μέτρα θα πάρουμε για τα δημόσια οικονομικά. Μετρέψουμε να τη μεταφράσω την δήλωση. Ναι, είναι αναστρέψιμη η κατάσταση και για να αναστραφεί χρειάζονται αυτά τα δύο πράγματα. Χρειάζονται τρομερά, γενναία και τολμηρά διαρθρωτικά βήματα. Μάλιστα. Που θα μπορέσουν να βάλουν τα δημόσια οικονομικά σε μια βιώσιμη εικόνα. Για την πραγματική οικονομία όμως, πρώτα και για τον ιδιωτικό τομέα, εγώ θέλω να επισημάνω κάτι ειλικρινά τρομακτικό. Με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές διακοπές ρεύματος των 2 με 2,5 ωρών που υπάρχουν για κάθε εργάσιμη μέρα, αυτό σημαίνει, κύριε Ποταμίτη, ότι χάνονται 500.000 εργατοώρες κάθε εργάσιμη ημέρα στον ιδιωτικό τομέα, αφαιρουμένων των τομέων του τουρισμού και της βιομηχανίας, οι οποίοι έχουν συνεχές ρεύμα.
Αντιλαμβάνεστε αυτόν το δυσβάσταχτον κόστος μισών εκατομμύριων ώρες που χάνονται κάθε μέρα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες μας που θα παράγονται θα παράγονται με έναν αυξημένο κόστος, το οποίο θα επομιστεί η οικονομία, ο πληθωρισμός που είναι ήδη ψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρώπης θα πάει στα ύψη και τα προβλήματα της διαβρωμένης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι δεδομένα. Ο παραγωγικός ιστός της ιδιωτικής οικονομίας σήμερα, κύριε Ποταμίτη, έχει αποσυντονιστεί, έχει ξεχαρβαλωθεί. Δεν δουλεύει ομαλά η κυπριακή οικονομία, ο ιδιωτικός τομέας μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε να ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε σε πρώτο στάδιο να υπάρχουν καθορισμένες περίοδοι διακοπών ρεύματος για να μάθουμε να ζούμε με αυτές και σε δεύτερο στάδιο, ίσως μετά από τον Αύγουστο, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και μακάρι, εύχομαι, μεγάλον αν, να μην υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Αυτά θα είναι τα δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν για την ιδιωτική οικονομία για να μπορέσει να ξαναρχίσει ο τροχός να λειτουργεί ομαλά όπως λειτουργούσε προηγουμένως για να αντιμετωπίσει τα τεράστια προβλήματα που βρίσκονται μπροστά του. Αλλά τώρα πάμε στα δημόσια οικονομικά. Πριν να πάμε στα δημόσια, σε σχέση με τα ιδιωτικά, εδώ καταγράφεται και η προσπάθεια την οποία καταβάλατε να πάτε στην Αθήνα να βρείτε τη ΔΕΗ και να προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε μια γεννήτρια. Οι προσπάθειες μας είναι γενικότερες προς όλες τις κατευθύνσεις και η συνάντηση με τη ΔΕΗ και με τα ελληνικά επιμελητήρια ήταν στο να δούμε με άλλους τρόπους πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και άλλες ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν για να αυξηθεί η παροχή ρεύματος στον τόπο. Αλλά μετά από αυτό, εγώ θέλω να σταθώ περισσότερο στα δημόσια οικονομικά. Διότι... Δώστε μας και μια είδηση. Θα έρθει αυτή η γεννήτρια την οποία αντιμετωπίζετε? Όχι, κοιτάξτε, αυτή η δυνατότητα παροχής 30 ΜΒ επιπλέον είναι από άλλες πηγές, δεν είναι από τις πλευράς της ΔΕΗ, που αντιλαμβάνομαι ότι έχει υποβάλει πρόταση τελικά στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και είναι σε αυτές που μπορεί να αναμένεται να αξιολογηθούν και να κατακυρωθούν εντός της ημέρας, ίσως μέχρι αύριο. Άρα, διότι αυτή ήταν μια άλλη ευκαιρία να έρθει επιπλέον ρεύμα σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά την πρόταση την είχε κάνει η ΔΕΗ μέσω της κανονικής οδού? Απλώς είχε γίνει αναφορά, είναι ιδιώτη, αναφερόμαστε σε ιδιώτες και οι οποίοι έκαναν την πρότασή τους και αν είναι συμφέρουσα η πρόταση θα γίνει αποδεκτή και θα προχωρήσουμε. Αλλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας. Και δύο λόγια για το δημόσιο τομέα, παρακαλώ. Και δύο λόγια για το δημόσιο τομέα, διότι αν νομίζετε, όπως έχω πει, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη στην ιδιωτική οικονομία, σας διαβεβαιώ ότι τα δημόσια οικονομικά είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Όλοι οι προϋπολογισμοί που κάναμε σε σχέση με τα δημόσια έσοδα για το 2011 έχουν ανατραπεί πλήρως. Το δεύτερο εξάμηνο και η κατανάλωση θα μειωθεί, άρα και το ΦΠΑ που θα εισπράξει η κυβέρνηση θα είναι μειωμένο και οι εταιρικοί φόροι θα μειωθούν, διότι η κερδοφορία όσων εταιρεών κερδίζουν θα είναι από κάτω. Κατανοητό, προχωρήστε για τα αυτά. Θα είναι αυξημένα τα έξοδα, όπως έχει πει και ο κύριος Αλαμπρίτης. Άρα το θέμα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα τολμηρά μέτρα για να διορθώσουμε τα δημόσια οικονομικά. Η κυπριακή οικονομία σήμερα είναι σε ύφεση, κύριε Ποταμίτη, το λέω με κάθε σοβαρότητα, το 1,5% ανάπτυξη που είδαμε το πρώτο εξάμηνο θα μετατραπεί σε ύφεση το δεύτερο εξάμηνο και αυτό τι σημαίνει? Ότι είτε θέλουμε είτε όχι, οι δραστικές περικοπές δαπανών για να μπορέσει αυτή η οικονομία στο σύνολο της να ελπίζει ότι δεν θα βρει τα χειρότερα μπροστά της είναι τώρα. Υπάρχουν πολύ όρημα μέτρα τα οποία έχουν συζητηθεί, έχουν γίνει μελέτες όπως το αναλογιστή για το συνταξιοδοτικό που μπορούν να παρθούν άμεσα και υπάρχουν βεβαίως και άλλα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν σε ένα δεύτερο στάδιο. Αλλά αν η πολιτική ηγεσία δεν πάρει αυτά τα μηνύματα και δεν πάρει αυτές τις τολμηρές αποφάσεις για τέτοια δραστικά μέτρα αυτήν την εβδομάδα που μας μπαίνει, τότε πολύ φοβούμε ότι φόβοι όλων μας για μια πολύ αρνητική εξέλιξη στην κυπριακή οικονομία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Μηχανισμός δηλαδή, κατά την άποψή σας, εκτός και αν μέσα σε μια εβδομάδα πάρουμε μέτρα. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το γεγονός των υποβαθμίσεων από τους ξένους οίκους αξιολόγησης που ξεκίνησαν από το περασμένο Νοέμβριο και γίνονται συνεχώς μέχρι τώρα, είναι ότι ακόμα μας έχουν σε αρνητική
πορεία. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τους επόμενους δύο μήνες θα επέλθει και η επόμενη υποβάθμιση και αυτόν έχει κόστος. Αν είχε κόστος μόνο για τα δημόσια οικονομικά, θα έλεγα μπορεί να μην ήταν τόσο καταστροφικές επιπτώσεις, αλλά έχει κόστος και για την Κυπριακή και για την ιδιωτική οικονομία, διότι όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να δανειστεί ούτε ευρώ από τις διεθνείς αγορές για την επαναχρηματοδότηση του χρέους της, καταφεύγει στην ντόπια αγορά, σε εσωτερικές πηγές και στερεί τη ρευστότητα από την πραγματική οικονομία. Καταληκτήριο σχόλιο, κύριε Λαμπρίδη, παρακαλώ. Εμείς, κύριε Ποταμίτη, εκπροσωπούμε τις μικρές επιχειρήσεις της Κύπρου. Επιτρέψτε μας έτσι για να μαθαίνουμε. Όταν λέμε μικρή επιχείρηση στην Κύπρο, μέχρι πόσα άτομα εννοείται? Μέχρι 50 άτομα προσωπικών ή μέχρι 10 εκατομμύρια κύκλων εργασιών. Είναι μικρή? Είναι μικρές επιχειρήσεις αυτές. Μέχρι 50? Ναι. Μέχρι 50. Είναι μικρές επιχειρήσεις βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ο κύριος συνάδελφος είναι χρόνια πολλά. Παρακαλώ, ο κύριος Μαυρομάτης. Θέλω να δώσω εδώ την κραυγή αγωνίας αυτών των 67 περίπου χιλιάδων μικρών επιχειρήσεων και περίπου άλλων 60.000 αυτοεργοδοτουμένων. Δυστυχώς όλες οι κυπριακές επιχειρήσεις μικρές έχουμε επενδύσει σε περιόδους εφορίας όταν υπήρχαν δουλειές και έχουμε επενδύσει στην επέκταση των εργασιών μας και των δραστηριοτήτων μας. Με την κρίση που πλήττηκε τη χώρα μας εδώ και 3 χρόνια, οι πλήστες επιχειρήσεις αδυνατούν να αντεπεξέλθουν με τις ηλυμένες υποχρεώσεις τους απέναντι στο τραπεζικό μας σύστημα. Το τραπεζικό μας σύστημα δυστυχώς εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση και έχει αφαιθεί ανεξέλεκτο να κόβει και να ράβει στα μέτρα του. Έχει ανοίξει το περιθώριο μεταξύ καταθετικού και δανειστικού επιτοκίου σε ύψη δυσθεώρατα, κύριε Ποταμίτη, που αγγίζουν τα όρια της τοκοκλησίας. Σας γνωρίζουμε, αντιδρώντας στις πρακτικές των τραπεζών, αρνείστε και να πληρώσετε τα 1.000 ευρώ το μέτρο αυτό για κάθε εταιρεία? Αυτό το μέτρο, κύριε Ποταμίτη, για μας είναι κοροϊδία. Πώς είναι δυνατόν εμείς οι μικρές επιχειρήσεις που πολεμούμε καθημερινά να επιβιώσουμε απέναντι στα προβλήματα ρευστότητας, τα υψηλά επιτόκια, τις δόσεις των δανείων μας, να έρθουμε να πληρώσουμε ακόμα και άλλους φόρους, όσους θα πληρώσουν τα μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, οι μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί. Αν είναι δυνατόν αυτό το μέτρο να θεωρείται κοινωνικά δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαυρομάτη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτού του συγκεκριμένου. Το πρόβλημα του ιδιωτικού τομέα για τις πραγματικές οικονομίες είναι δεδομένο. Το κόστος του χρήματος στην Κύπρο είναι πράγματι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη, διότι τα επιτόκια είναι ψηλά και τα δανειστικά αλλά και τα καταθετικά. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Για άρα, η διαφορά τους μιλάω, κύριος Αλαμπρίτης. Ναι, αλλά ακριβώς αυτή η τακτική της κυβέρνησης να απομυζά τους πόρους από την εσωτερική αγορά για να χρηματοδοτεί το χρέος της οδηγεί τα επιτόκια σε αύξηση. Εάν έχουμε σήμερα τα ψηλά επιτόκια γενικά ή τα επιτόκια δανεισμού εννοείται? Γενικά όλα τα επιτόκια και τα καταθετικά και εκεί θα υπάρχουν αυξήσεις. Και αν τα σημερινά επίπεδα είναι ψηλά, που είναι, σίγουρα είναι ψηλά, τότε δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα είναι σε 6 μήνες μέσα από αυτόν το στράγγισμα των αγορών. Άρα αυτή είναι η ανάγκη λήψης μέτρων για να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους που θέλουμε για να ανασάνουν οι επιχειρήσεις μας. Ένα λεπτάκι μόνο, κύριε Ποταμίτη. Λεπτό δεν έχουμε, αλλά πες τι κοινό που θέλετε. Θα ήθελα να εισηγηθώ να φορολογηθούν τα εισοδήματα από καταθέσεις, κύριε Ποταμίτη. Στην Κύπρο έχουμε καταθέσεις του ύψους των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ, ντόπιες καταθέσεις, όχι ξένες, γιατί σε αυτές δεν δικαιούμαστε να αγγίξουμε. 40 δισεκατομμύρια καταθέσεις μπορούν να φορολογηθούν και να έχει άμεση εισροή στα κρατικά ταμεία μέχρι και 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κύριε Ποταμίτη. Στην Κύπρο οι μεγαλοκαταθέτες καρπούνται επιτόκια του ύψους του 5 και 6%, ενώ τα καταθετικά επιτόκια στην Ευρωζώνη είναι γύρω στο 1 με 1 κάτι της 100. Αυτή η διαφορά είναι τεράστια και είναι πολύ δίκαιο να φορολογηθούν τα εισοδήματα από καταθέσεις. Υπάρχουν στις προτάσεις που συζητούνται με μια πολύ μικρή επισήμαση. Όχι να επικεντρωθούμε πάλι στις αυξήσεις των φορολογιών για τον οποιοδήποτε, για να μην κάνουμε τις εξοικονομήσεις των δαπανών στο δημόσιο τομέα, που εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Κύριε Μαυρομάτη, ευχαριστώ. Κύριε Λαμπρίδη, ευχαριστώ και σας, κύριε.